Συγγνώμη για τον Άδωνη. Μην το ζητάτε. Βραβεύεται το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Θα παραλάβει την τιμητική πλακέτα ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Γεώργιος Κούρτης. Και να έρθει και ο κύριος, και ο κύριος Πράπας, ο οποίος θα βραβευτεί για τις καινοτόμες εμπνεύσεις του πάνω στα προβλήματα της καρδιάς. Καλώς ήρθατε να μας πείτε για το Ερίκος, ναι, που πήρε τώρα και το χρυσό βραβείο και είναι αυτό πολύ σημαντικό για τον ιατρικό τουρισμό στο εξωτερικό. Και ο αγαπητός κύριε Πράπα, ελάτε δίπλα εδώ. Είναι ο στυλοβάτης του Ερίκος Δινάν, ο κύριος Πράπας. Η αλήθεια είναι ότι το JCI, αυτή η διαπίστευση παγκόσμια, την έχουν δύο νοσοκομεία μονάχα στην Ελλάδα. Είναι το Υγεία και το Ερίκος Δινάν, όπως είπε πριν ο κύριος Σόρα. Και αυτό είναι μια διαπίστευση η οποία ανοίγει πραγματικά τους δρόμους για τον ιατρικό τουρισμό. Είναι μια αναγνώριση παγκόσμια. Οπότε, πραγματικά, όσον αφορά τον πυλώνα αυτό αυτής της συνάντησης σήμερα, το ιατρικό τουρισμό, το Ερίκος Δινάν είναι έτοιμο, όχι μονάχα από τις διαπιστεύσεις, αλλά και από τους ανθρώπους του, όπου έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τις κλινικές μας και ο κύριος Πράπας που είναι εδώ σήμερα μαζί είναι απόδειξη αυτού. Έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με αγγλικούς οργανισμούς για να έρθουν ασθενείς να χειρουργηθούν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να λύσει η πολιτεία, αλλά είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Όσο αφορά τη βράβευση, θα παραλάβω αυτό το βραβείο εκ μέρους όλου του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού του Δινάν, γιατί πραγματικά καταφέραμε 2,5 μήνες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είμαστε ένα εγχείρημα μοναδικό. Έγινε και αναφορά COVID, ναι. Όχι, δεν ήμασταν COVID νοσοκομείο, αλλά αντικαταστήσαμε το Σεισμανόγλιο για 2,5 μήνες σε εφημερίες του ΕΣΥ. Αυτές τις 75 μέρες, 6.000 ασθενείς προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα του Δινάν, και προχωρήσαμε σε πάνω από 1.900 εισαγωγές. Και αυτό νομίζω ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όλο το προσωπικό του Δινάν το έφερε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία. Το ξέρω. Γι' αυτό σας τιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση, γιατί χωρίς εσάς όλους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό σήμερα. Δηλαδή μετά μερικοί λένε ότι υποστηρίζουν οι χορηγοί και τα λοιπά. Μα εντάξει, αν δεν υποστηρίξουν, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, για να είδατε πόσοι δουλεύουν για να μπορέσουμε να κάνουμε. Πες όχι, δεν ζητάμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι καλό, δηλαδή να μην κάνεις τίποτα. Και να μην φαίνεσαι πουθενά. Δηλαδή είναι γι' αυτό και εμείς αυτή τη στιγμή όταν λέμε κάτι να κάνουμε, είναι γιατί θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή λίγα εγώ, λίγα εσύ, λίγο άλλος, μαζεύουμε το πουγγί και κάνουμε κάτι καλό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ εμείς. Και τώρα ο κύριος Πράπας, καρδιοχειρουργός, πάλουσα καρδιά, έχει μία μέθοδο καινοτόμα, την οποία πραγματικά έχουμε ταξιδέψει και Αμερική μαζί παντού και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Και είναι ένας από τους πιο μεγάλους Έλληνες επιστήμονες, απόγονος του Ιπποκράτη. Κύριε Πράπα, ευχαριστώ πολύ κύριε Χόβρη. Είμαι συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια από τα αρχικά βήματα, κυρίως γιατί πιστεύω στην ψυχή, την ελληνική ψυχή της κυρίας Χόβρη. Μπορεί να υπάρχουν φορείς, να υπάρχουν υπουργεία, να υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που να θέλουμε όλοι να φτιάξουμε κάτι για τη χώρα, αλλά πρέπει να συγχαρούμε την κυρία Χόβρη γιατί μας έφερε όλους μαζί μέσα σε μια τέτοια προσπάθεια να αναδείξουμε τον ελληνισμό και να ξαναβρούμε τις ρίζες μας. Θέλω να νιώσετε την περηφάνεια ότι ενώ κάποτε υπήρχαν χιλιάδες ασθενείς που πηγαίναν στο εξωτερικό, χιλιάδες Έλληνες γιατροί να εκπαιδευτούν εκεί, σήμερα έχουμε αντιστρέψει τους ρόλους και εξάγουμε και εμείς τεχνικές και εισάγουμε ασθενείς από τέτοιες προηγμένες χώρες. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει η πολιτεία, να παρακάμψει όποιες θεσμικές υπάρχουν δυσκολίες και να μπορέσουμε τα ελληνικά νοσοκομεία που είναι πραγματικά κοσμήματα και όχι μόνο τα ιδιωτικά, αλλά υπάρχουν πολύ δυνατά δημόσια επίσης νοσοκομεία να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η χώρα να αποκτήσει
και έναν τουρισμό υγείας, γιατί πραγματικά το αξίζουμε. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα με τόσους πρωτοπόρους γιατρούς, τόσο καλά οργανωμένα νοσοκομεία, να υπολείπεται άλλων χωρών που έχω δει επισκεπτόμενους αυτές τις χώρες να έχουν πολλαπλάσιους ασθενείς από το εξωτερικό, από εμάς που το αξίζουμε. Καλή δύναμη, κυρία Χόβρη, και σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Από καρδιάς το αξίζετε. Είναι από την αρχή, 9 χρόνια κοντά μας ο κύριος Πράπας. Και δεν λέει να φύγει.